είμαστε λοιπόν. Ποιος θα δώσει την πάσα να δούμε τι έγινε χθες. Λοιπόν, είχαμε αποχώρηση ψιλοαναμενόμενη σοκαριστική. Έλενα Μανατίδη από την κόκκινη ομάδα. Δικαιώθηκαν οι μπλε και γίναν πάρα πολλά στο χθεσινό επεισόδιο. Όπως τα λέει και τα δείχνει μοναδικά ο Νίκος Παρτσόλης. Πάμε να τα δούμε και θα συζητήσουμε μετά. Νίκο, καλημέρα. Με την αποχώρηση της Έλληνας Αμανατίδου ολοκληρώθηκε η 8η εβδομάδα του παιχνιδιού. Μια αποχώρηση που φέρει την υπογραφή της Κατερίνας Δαλάκα, της οποίας οι επιλογές έκαψαν την Αμανατίδου. Αρχής γενομένης από την παίκτρια που επέλεξε ως MVP η Κατερίνα Δαλάκα. Επειδή έχει αναφέρει ότι την έχω κάνει προπόνηση και την έχω κάνει καλύτερη, θα πάρω μαζί μου τη Χρύσα για άλλη μια προπόνηση να είναι μαζί μου στη μονομαχία. Μάλιστα. Αντί να επιλέξει την αδύναμη Μαριλίνα για να συμπληρωθεί η τετράδα των μονομάχων, επέλεξε την πολύ ανεβασμένη αγωνιστικά Χρύσα, λόγη στρατηγικής ή εκδίκησης. Εφόσον έχουμε δεχτεί πολύ πόλεμο εγώ και η Δαλάκα από συγκεκριμένα άτομα της μπλε ομάδας που ανήκουν στην κλίκα αυτή την εξάδα, θεωρώ ότι έπρεξε πάρα πολύ καλά, γιατί τότε που MVP Φάνης είχε βγάλει τη Δαλάκα τότε υποψήφια, την είχε βγάλει η Χρύσα εν μέσω του πλησαφούς. Οπότε η απάντηση της Κατερίνας νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρη. Έδωσα ως υποψήφια τη Χρύσα. Δεν ήταν στο μυαλό μου να απαντήσω ή κράταγα μέσα μου τα ηρωνικά της λόγια ότι την έχω κάνει προπόνηση. Είχε πιο βαθιά στρατηγική αυτή η επιλογή μου. Η Χρύσα αυτή τη στιγμή είναι ανεβασμένη αγωνιστικά, σε αντίθεση με την Μαριλίνα και την Άιρα. Γνωρίζω όμως ένα στόχο που δεν τον έχει η Χρύσα. Πραγματικά. Το έκανε επειδή δεν με γουστάρει. Πραγματικά ήταν τελείως για προσωπικούς λόγους. Έχω κουραστεί είτε με την εμπάθειά της απέναντί μου, που πραγματικά με έχει κουράσει. Δηλαδή, όχι μονικός γκόμενος, άλλο level. Δηλαδή, άρρωστο. Ουσιαστικά δεν βοήθησε ούτε την Έλενα, ούτε τη Μάρια. Η δεύτερη επιλογή της Δαλάκα που έκαψε την Έλενα Μανατίδου ήταν η επιλογή του στόχου. Θα διαλέξω τους κρίκους. Αυτό. Για ποιο λόγο ακριβώς. Αυτό έτσι. Περιμένουμε να μάθουμε. Επειδή μου αρέσει. Διάλεξα τη Χρύσα, το διβάλλω σε ένα στόχο που δεν έχει. Πιστεύεις ότι θα ωφελήσει αυτός ο στόχος κάποιες από τις συμπαίκτριές σου, θα δυσκολέψουν τη Χρύσα? Θεωρώ ότι θα ωφελήσει τα κορίτσια. Μαρία. Δεν έχω κανένα θέμα, θέλω να δοκιμαστώ και στους κρίκους. Έλενα, εσύ, είναι κάτι πιο προσιτό σε σένα σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία που υπήρχαν? Δεν νομίζω. Είναι ο αγαπημένος μου στόχος από την αρχή του παιχνιδιού, οπότε έχω χαρεί. Χρύσα. Και αύριο καρύδα. Δεν είμαστε την παιδιά. Το βράδυ. Έχουμε περάσει να συντονιστούμε. Είμαστε έτοιμοι να χάσει όμως. Χρύσα, γερά, αύριο στη σκορδά. Στη μονομαχία η Χρύσα απέδειξε το πόσο έχει ανέβει αγωνιστικά, κατακτώντας ανάμεσα σε Δαλάκα, Αντωνά και Αμανατίδου το ρεκόρ της χθεσινής πίστας. Η Χρύσα, η οποία πέτυχε και ρεκόρ πίστα 47 δευτερόλεπτα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Εγώ ήθελα να παραμείνω στο παιχνίδι, δεν πρόλαβα πολύ να το ζήσω. Στο τέλος της μονομαχίας, ο Γιώργος Γκουλέκας και η μπλε ομάδα υπερασπίστηκαν την Έλενα για την άδικη μεταχείρισή της από τους κόκκινους. Να έρθω λίγο στο Γιώργο και να μείνω στο στρατηγικό κομμάτι, γιατί για να φτάσουμε σε αυτή την τετράδα υποψηφίων κοριτσιών, υπήρχε αρκετή στρατηγική στο παιχνίδι. Γιώργο, καταρχάς να πω ότι είναι παράσημο ένας παίχτης να φεύγει από το Survivor και 20 και παραπάνω παίχτες να έχουν να πούν μόνο θετικά λόγια. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό που είπες, είδαμε κάτι πρωτοφανές. Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, η κόκκινη ομάδα επέλεξε τη πιο βελτιωμένη παίχτρια του Survivor για μένα, τη Χρύσα, σε μια εβδομάδα που ήταν εξαιρετική. Είχε σαφώς χειρότερες επιλογές η ομάδα μας, στο γυναικείο κομμάτι. Οπότε, επέλεξε η κόκκινη ομάδα μια παίχτρια που δυσκόλεψε και τη Μαρία και μετέπειτα έδιωξε την Έλληνα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι χαρούμενοι με την επιλογή που έχουν κάνει, γιατί ο λόγος που έγινε ποιος είναι. Για να διώξω ένα παίχτη της ομάδας τους. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Έφυγε μια παίχτρια, αλλά επειδή εμείς χάσαμε έναν άνθρωπο παραπάνω από παίχτρια. Ναι, αλλά δεν το βοηθήσατε. Δεν μπορούσατε. Άνθρωπο... Αυτόν τον άνθρωπο δεν το βοηθήσατε καταρχάς ούτε στα ματσαρίσματα ποτέ. Εμείς δεν θα αιτιολογηθούμε σε εσάς. Ποτέ ένα ευνοϊκό ματσάρισμα. Δεν θα αιτιολογηθούμε σε εσάς. Γιατί. Flag race, και τώρα τη επιλέξετε μια δύσκολη παίχτρια για. Καταρχάς είναι πάρα πολύ λάθος. Δεν ξέρω αν εσείς στο πένθος χαμογελάτε γενικότερα. Αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ένας δικός μας άνθρωπος έφυγε. Και δεν θα ήταν τόσο ωραίο να ζητοκραυγάζετε, γιατί αυτό λέτε ουσιαστικά, το πόσο χαίρεστε μέσα στα μούτρα μας. Δεν είπαμε τίποτα τέτοια, αυτά είναι δικά σου λόγια. Δεν χρειάζεται, νομίζω ότι αν έχει λίγο τσίπα, αν έχει λίγο ανθρωπιά, αυτή τη στιγμή πρέπει να αφιερωθεί στην Έλενα και μόνο. Συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνούμε. Αυτό όμως, είπε ότι με τις επιλογές της Κατερίνας έφυγε παίκτρια από την ομάδα.
που ποιος? Δεν έπρεπε να φύγει. Ακριβώς, είπανε οι μπλε ότι ήταν πολύ... Για τον παπά λέει ότι τα μετέφρεσε διαφορετικά τα μετάφρασε. Εντελώς. Όπως πάντα. Προφανώς, όπως πάντα. Εννοείται, αυτό που είπαν οι μπλε είναι ότι ήταν λάθος και φάνηκε και από τα πλάνα που έδειξε ο Νίκος. Ήταν λάθος γιατί και στο στόχο έκανε λάθος και στη δυναμική του παίκτη έκανε λάθος. Και έδειξε μετά πως στεναχωρήθηκε που έφυγε η Αμανατίδου, η οποία πραγματικά πιστεύω αυτό που έλεγαν, ότι αν είχε μπει από την αρχή θα ήταν μια άλλη παίκτρια, γιατί είναι πολύ καλή. Και σε ένα μήνα θα ήταν πάρα πολύ δυνατή. Βγάλανε τα μάτια τους μόνοι τους. Και το έχασε στο στόχο η Έλενα Αμανατίδου. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Μα δεν τώρα, φανταζόταν δεν η Κατερίνα. Το φανταζόταν η Κατερίνα ότι μπορεί. Δηλαδή ήταν πιο πολύ, γιατί μίλησε για βαθιά στρατηγική. Η ίδια. Η Ασημίνα υπονόησε εκδίκηση που ο Φάνης είχε δώσει. Άρα, ίσως η εκδίκηση και ο τρόπος αυτός που της αποδόθηκε και από τη Χρύσα και από την Ασημίνα ήταν πιο πολύ από το να χάσουν ένα παίκτη. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει το τι έκανε η Δαλάκα με το πώς βλέπει τη Δαλάκα. Σημασία έχει ότι έφυγε η Έλληνα και δεν κατάφεραν αυτό που ήθελε η Δαλάκα να διώξουν τη Χρύσα. Εγώ μόνο θέλω να παραφράσω το σύνθημα Χρύσα γερά αύριο στη Σκορδά και να το κάνω Όλγα γερά αύριο στη Σκορδά, γιατί αύριο θα είναι κοντά μου η Όλγα Πηλιάκη και την περιμένουμε πώς και πώς και με μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Έκανε το τρέιλερ πάλι. Περιμένουμε. Έτσι. Και την Αμανατίδου. Με χαρά. Κοντά. Και τι όμορφο κορίτσι. Κούκλα, γιατί κούκλα. Όλες, εντάξει, είσαι ταλαιπωρημένος εκεί. Και τις έκανα κοντινό και λέω δες ομορφιά. Λάμπη.